Είναι μια μεγάλη μέρα για το ελαιόλαδο. Καταλάβατε τη σημασία όλων αυτών των σημαντικών ανθρώπων που ήταν και μίλησαν εδώ σήμερα και χθες. Για πρώτη φορά, λοιπόν, δίνουμε τα Olympia Awards Health and Nutrition 2016. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαγιάτη και στην κυρία Μέλιου. Να πούμε ένα ευχαριστώ. Να γίνουμε όλοι ένα για να παρακολουθήσουμε την τελετή της απονομής των βραβείων. Θα πάμε λοιπόν στην πρώτη κατηγορία, που είναι το τιμητικό δίπλωμα, το οποίο θα απονείμει ο κύριος Προκόπης Μαγιάτης, για όλα τα ελαιόλαδα που ξεπερνούν το όριο του Ευρωπαϊκού Ισχυρισμού Υγείας. Λοιπόν, ήρθε μια πολύ ωραία στιγμή, επιστέγασμα όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο, προετοιμασία αυτού του διαγωνισμού. Όλα τα ελαιόλαδα τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό και τα οποία κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού έχουν τιμηθεί με ένα δίπλωμα, το Standard of Excellence, όπως το έχουμε ονομάσει, το οποίο υπάρχει σε κατηγορίες Bronze, Silver και Gold και το οποίο όλοι οι παραγωγοί θα το παραλάβουν, υπάρχει σε φάκελο, στην γραμματεία του συνεδρίου μετά τη λήξη της τελετής. Αλλά από αυτά τα λάδια τα οποία θα τιμηθούν με αυτή τη διάκριση, έχουμε ξεχωρίσει μία δεκάδα, η οποία είναι ταυτόχρονα και χορηγή του συνεδρίου και τους οποίους θα θέλαμε να τους τιμήσουμε δημοσίως, παρότι δεν είναι στα τρία κορυφαία λάδια τα οποία θα βραβευτούν για την περιεκτικότητά τους σε ευεργετικές ουσίες, αλλά επειδή είναι όλα εξαιρετικής ποιότητας και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι συναισθάνονται την αξία αυτών που κάνουν, θέλουμε να τους κάνουμε μία ξεχωριστή τιμή. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία τιμητική διάκριση για ένα λάδι και συγκεκριμένα για έναν παραγωγό ο οποίος ήρθε πριν από περίπου 3 μήνες στο γραφείο μου, ήταν αρχές Μαρτίου, τον οποίο τον γνώρισα με πολύ μεγάλο πάθος για το λάδι, με πολύ μεγάλα όνειρα. Μου εκμυστηρεύτηκε πάρα πολλά πράγματα που ήθελε να κάνει, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν είναι πια μαζί μας. Ξέρετε, η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Και αυτό το γεγονός μας διδάσκει πάρα πολύ καλά την ασημαντότητά μας και τη μικρότητά μας και ό,τι και αν πιστεύουμε ότι κάνουμε, μπορεί να νομίζουμε ότι είναι σπουδαίο, αλλά στην πραγματικότητα η ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε. Λοιπόν, στη μνήμη αυτού του ανθρώπου, του κ. Μιλωνά, θα ήθελα να καλέσω τις κόρες του, τη Γεωργία και τη Χριστίνα, για να παραλάβουν την τιμητική διάκριση, με την ευχή να συνεχίσουν τα όνειρα του πατέρα τους, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Μετά με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι από την περιοχή της Ηλίας. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Το λάδι Αριστέων από τη Ζάκυνθο.
Στη συνέχεια την κυρία Μπαταρλή για το λάδι Athena's Rose. Και στη συνέχεια είναι ο κύριος Φανουργάκης, αν θέλει για να επιταχύνουμε λίγο το δίπλα. Ο κύριος Φανουργάκης. Κατερίνη, από τους Ακριβητής, Αγουρέλης Ακριβητής. Κύριος Δημητρακόπουλος Δημήτρης. Ελεώνης Δημητρακόπουλου. Υπάρχουν πολλοί Δημητρακόπουλοι. Και στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρόπουλος. Στη συνέχεια τον κύριο Τσαρφαλή Δημήτρη για το Sparta Groves. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Can José Luis go? Yes, yes, of course. José Luis. Θα προχωρήσουμε στο ασημένιο δίπλωμα στην κατηγορία B. Θα παρακαλέσω τον κύριο Μπράμο, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος, να δώσει λοιπόν το ασημένιο δίπλωμα στο Λιμνιώτη Σωτήρη. Είναι εδώ, Λιμνιώτη Σωτήρης, Agricultural Union, Άγιοι Θεόδωροι Γκρις. Παρακαλέσουμε τώρα τον κύριο Γκέρτσι. Τον κύριο Γκέρτσι. Να απονείμει το χρυσό δίπλωμα στην κατηγορία αυτή στο Juan Molina Cortijo del Espíritu Santo, Spain. Να δώσει το χάλκινο βραβείο στην Κασέλ Ελλάς. Παρακαλέσω τον Αντιδήμαρχο Σπάρτης, κύριο Σμυρνιώστρατη, να απονείμει το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία αυτή. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοπαναγιάς Κρις. Να απονείμει το χρυσό βραβείο στην κατηγορία αυτή στο Gonzalo Pin Olioli Biodynamico Spain. Καλύτερη εταιρεία ελαιολάδου.
καλύτερη εταιρεία. Αφήστε σε μένα. Καλύτερη εταιρεία πωλήσεων για ελαιόλαδο και ηλιοκανθάλι. Θα περάσουμε στα βραβεία, όχι στα βραβεία, στο δίπλωμα, στο χάρτινο δίπλωμα. Θα καλέσω τον κύριο Στρατηγάκο να απονείμει το χάρτινο δίπλωμα. Τον Κρυμνιανώτη Νικόλαο, Λίβα Olive Oil, Greece. Για να απομείνει το ασημένιο δίπλωμα στο Καλαμάτα Olive Oil Test Lab της Πελοποννήσου. Στρατηγάκος λοιπόν είναι αντιπεριφερειάρχης της Πελοποννήσου στον πρωτογενή τομέα. Ήταν παράληψή μου. Σας τα συγγνώμη. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κυριτσάκη να απονείμει το χρυσό δίπλωμα στο Centro de Interpretación del Olivar y Aceite, Spain. Κύριος Κυριτσάκης, κύριος Κυριτσάκης. Έφυγε, έφυγε, ωραία. Κύριος Προκόπης Μαγιάρτης. Περιφερειάρχη κύριο Στρατηγάκο να απονείμει το χάλκινο δίπλωμα στο Βαλτόπουλο Γεώργιο, Σατό Μπαλτό Κρίς. Παρακαλέσω τον καθηγητή Λίλιτζη να απονείμει το ασημένιο βραβείο στο γκρούπο ΟΡΕΚΑ Gastrolive Lab, Daniel Garcia Spain.
Θα παρακαλέσω τον κύριο Τάγκαλο, τον καθηγητή Τάγκαλο, να απονείμει το χρυσό βραβείο στο Δημήτρη Θεριανό. Ελλάδα. Thank you.
Θα παρακαλέσω τον κύριο Τάγκαλο πάλι να έρθει. Συγγνώμη, είστε μακριά. Να απονείμει το ασημένιο βραβείο στο Dr. Estruch Ramon, Spain. Παρουσιάσουμε τώρα τα βραβεία στο Gastronomy Development, στις γαστρονομικές, η καλύτερη εταιρεία Ελαιολάδου που υποστηρίζει τις γαστρονομικές δημιουργίες. Θα μου δώσετε 2 δευτερόλεπτα. Θα παρακαλέσω το κύριο Φελιθιάνο Πρέγκο, να απονείμει στο Ολεϊκό Λαχάε το βραβείο. Χρυσό δίπλωμα στο Παλάθιο της
de los Olivos, Spain. Στην ίδια κατηγορία θα περάσουμε στα βραβεία. Θα παρακαλέσω τον κύριο Φελτιάνο Πριέγκο, συγγνώμη, να απονείμει το χάλκινο βραβείο στο Καστίγιο Δε Κανένα. Να απονείμει το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία αυτή. Γεια, κύριος Κεφαλογιάννης. Παρακαλέσω για το χρυσό βραβείο στην κατηγορία αυτή την κυρία Μέρι Φλιν να απονείμει το βραβείο στο Μολίνο Τε Θάφρα. Κατηγορία καλύτερη εταιρεία ελαιολάδου που υποστηρίζει τη βιοιατρική έρευνα. Θα περάσουμε στα διπλώματα. Παρακαλείται ο κύριος Μπράμος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδος, να απονείμει το βραβείο, το χάλκινο δίπλωμα, συγχωρείτε, στον Ιωάννη Διαμαντόπουλο Όλιο. Thank you.
Να απονείμει το ασημένιο δίπλωμα στη Διδή Μαρκο Μιχελάκη, Volvi Estate, Ελλάδα. Now it's your turn.
Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Ολιοκαλθάλης, Χωσέ Αντώνιο Αμέργο, να απονείμει το βραβείο έκπληξη της βραδιάς μας. Παρακαλώ. Well, just one minute. I'm thank you for coming to everybody. And just one only thing. I want that Dr. Iligi understand why we are here. And we are in the cradle of the Western civilization. And oleocanthal, oleacein, phenols are a compound, the molecules from the extra virgin olive oil. Producers are doing a very good job. But extra virgin olive oil is a food, and it's a part of the Mediterranean diet. And well, I am just too old, but I know that the Mediterranean diet was not made in the Mediterranean basin, was made in your lab. You remember, Dr. Ansel Keys? So we just like to give you a small, because we cannot find another one, and a small gift for you and for your laboratory on behalf of all our group. Okay? You understand why? Surprise. Που έχουμε ζήσει αυτές τις δύο ημέρες είναι τα βραβεία ελαιοκανθάλης και συναφών φενολών. Έχουμε δύο κατηγορίες, τα ελαιόλαδα τα οποία είναι πλουσιότερα σε ολικές φενόλες που αφορούν τον ισχυρισμό υγείας και τα ελαιόλαδα που είναι πλουσιότερα σε ελαιοκανθάλη. Έχουμε τρία βραβεία στη μία κατηγορία και τρία βραβεία στην άλλη. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την κατηγορία των ολικών φενολών και θα παρακαλέσω τον κύριο Γιανακούρα, αντιπεριφερειάρχη Ακαδίας, να δώσει το βραβείο στο ελαιόλαδο Ασκληπιός και τον κύριο Δρεμέτσι. Είναι κεφάλινο βραβείο. Thank you.
ευχαριστούμε για τα χειροκροτήματά σας και κάναμε να μην θα φύγουμε τώρα με τα διπλώματα να πάμε στις δουλειές μας και στα σπίτια μας, αλλά δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. Θα περιμένουμε το επόμενο συνέδριο να είμαστε πιο ενοργανωμένοι, πιο περισσότεροι και πιο δυναμικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Για το σημαίνιο γραφείο θα παρακαλέσω τον κύριο Αραχοβίτη, βουλευτή Λακωνίας, να δώσει το βραβείο στον κύριο Μάνο Πυρούνια. Κύριε Δρεμέτση, από ό,τι να έρθετε λίγο πίσω με το δίπλωμα να πήρατε ένα διαφορετικό. Απ' τη διασύνη. Απλά δώστε το. Ήταν από την Ολύμπια Ποικιλία που ανακοινώσαμε σήμερα. Το λάδι του κύριου Πυρούνια είναι από την Κορονέικη Ποικιλία από τη Λακωνία και τα δύο πλησίασαν φαινόλες το δεύτερο 2700, το δεύτερο 2800 και στο τέλος έχουμε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Ολικών Φαινολών. Θα παρακαλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη Νομού Ηλίας, τον κύριο Γεωργιόπουλο, να δώσει το χρυσό βραβείο στο λάδι της εταιρείας The Greek Olive Estate, Drop of Life, τον κύριο Μαθιόπουλο. Και εδώ από την Ολύμπια Ποικιλία. Ποια είναι τα κορυφαία λάδια σε περιεκτικότητα σε λεοκανθάλι που βρέθηκαν στο φετινό διαγωνισμό. Ανάμεσα σε 540 δείγματα που ελέγχθηκαν από όλες αυτές τις χώρες οι οποίες συμμετείχαν. Το χάλκινο βραβείο θα το δώσει πάλι ο κύριος Γεωργιόπουλος στον κύριο Θεριανό Δημήτρη από τη Ζάκυνθο. Με την κόμμα ποικιλία του Γεωργίου. Ευχαριστώ όλους. Αισθάνομαι περήφανος που είμαι Έλληνας, που είμαι από τη Ζάκυνθο και εύχομαι όλοι να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατόν. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι καλύτερο, αισθάνομαι ότι προσπαθώ για το καλύτερο, όπως θα το κάνουμε όλοι και πιστεύω ότι η οικογένεια της Ελιάς θα γίνει πιο δυνατή σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο ασημένιο βραβείο, πάλι για την μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ηλιοκανθάλι. Θα καλέσω τον κύριο Ντάν Φλίν για να δώσει το ασημένιο βραβείο. Ντάν Φλίν. Ντάν.
Και το ασημένιο βραβείο πάει στο λάδι Gloria Olive της εταιρείας Divinos και τον κύριο Κορνιλάκη. Χρυσό βραβείο στην μεγαλύτερη ευρεξικότητα σε Λεβανθάλ. Θα μου επιτρέψετε αυτό να το παραδώσω εγώ. Λοιπόν, η μεγαλύτερη ευρεξικότητα σε Λεβανθάλ που μετρήθηκε στο φετινό διαγωνισμό έφτασε σε ένα δείγμα του ιδίου παραγωγού τα 970 μιλιγκράμμ ανά κιλό. Και στον τελικό επανέλεγχο, μετά από την ομογενοποίηση όλων των παρτίδων παραγωγής που έγιναν, φτάσαμε στα 802 μιλιγκράμμ στο κιλό, τα οποία μετρήθηκαν πριν από περίπου 10 ημέρες. Πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαίο το ότι καταφέραμε να βρούμε τέτοιες ποιότητες λάδια. Είχαμε βάλει σαν στόχο το 1000 μιλιγκράμμ στο κιλό. Πιστεύω ότι στον επόμενο διαγωνισμό θα καταφέρουμε να έχουμε και τέτοια λάδια, αν και αυτό είναι συμβολικό το νούμερο, δεν έχει καμία ιδιαίτερη παραπάνω σημασία. Το βραβείο αυτό πάντως συνοδεύεται και από μία επιταγή αξίας 1000 ευρώ σαν χρηματικό έπαθλο και το βραβείο αυτό πηγαίνει στο λάδι The Governor από την Γέφυρα με την κυρία Λιανουλιά. Της βραδιάς. Θα μου επιτρέψετε μερικά δευτερόλεπτα για να ετοιμάσω κάτι το οποίο θα πρέπει να ακουστεί. Είναι μια πολύ μεγάλη σύμπτωση το ότι το λάδι The Governor, το οποίο βρέθηκε να έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε Λεοκανθάλι, έχει στην ετικέτα του, στην εμφάνισή του εξωτερικά, την εικόνα του Καποδίστρια, του Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν μπορώ να το θεωρήσω σύμπτωση. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε η μεγαλύτερη προσωπικότητα της σύγχρονης Ελλάδας και είναι εκπληκτικό το πώς μία τέτοια προσωπικότητα βρίσκεται πάνω στην εμφάνιση της φιάλης που περιέχει αυτό το λάδι, που έδειξε αυτά τα εκπληκτικά
αποτελέσματα. Συμπτωματικά τώρα πάλι, το δεύτερο βραβείο έχει πάει στην οικογένεια Κορνιλάκη, της οποίας ο μέλος, ο κύριος Ιωάννη Κορνιλάκης, είναι συγγραφέας του βιβλίου για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον κάτι μας οδηγεί στο να ακούσουμε κάτι για τον Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο θα πρέπει ίσως να φωτίσει λίγο το μυαλό μας. Για τους φίλους μας οι οποίοι είναι από το εξωτερικό, ίσως δεν γνωρίζουν, αλλά ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της σύγχρονης Ελλάδας μετά από την απελευθέρωσή της και ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για την ομόνοια των Ελλήνων. Επειδή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να ακουστεί, θα ήθελα να δούμε και να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί πριν από περίπου 5-6 χρόνια για άλλο τελείως διαφορετικό λόγο, το οποίο μας έχει τον τίτλο «Ελιάς Στεφάνη». Νομίζω ότι ο συνθέτης κιόλας του τραγουδιού βρίσκεται και ανάμεσά μας με έναν απίστευτα συμπτωματικό επίσης τρόπο. Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε τόσο τους στίχους του, όσο και τη μελωδία του και στη συνέχεια να κλείσουμε τη βραδιά. Αλλά και ο